Η επόμενη ομιλήτριά μας είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ειδικευμένη στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και στο δίκαιο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχει έναν εκτενή κατάλογο δημοσιεύσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ κάποιες από αυτές θεωρούνται έργα αναφοράς διεθνώς. Ασχολείται με το ζήτημα των μαρμάρων του Παρθενώνα από το 1999, έχει συμμετάσχει σε συμβουλευτικές επιτροπές, είναι μέλος και της ΝΗΝ Επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού, σε διαπραγματεύσεις με τους Βρετανούς και έχει διενεργήσει ως νομικός επιστροφές από το εξωτερικό σημαντικών αρχαιοτήτων στην Ελλάδα, όπως αυτές από το Μουσείο Getty στο Λος Άντζελες και τη συλλογή Λεόν Λεβίεν Σέλμπι Χουάιτερ στη Νέα Υόρκη. Έχω την τιμή να καλέσω στο βήμα την κυρία Ειρήνη Σταματούδη. Καλησπέρα σε όλους σας. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την τιμή που μου έκαναν να με καλέσουν. Θα τα πω απλά, σύντομα και στα ελληνικά. Ιστορικό διεκδίκησης και τα επιχειρήματα των δύο πλευρών. Υπόθεση των μαρμάρων του Παρθενώνα, μια από τις πιο διάσημες υποθέσεις διεθνώς. Όχι γιατί το λέω εγώ επειδή είμαι Ελληνίδα και μου αρέσουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα, αλλά καμιά άλλη υπόθεση η οποία έχει εισαχθεί στην UNESCO δεν έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα χωρίς να επιληθεί. Αυτή είναι μόνο τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Όλες οι άλλες επιστροφές έχουν γίνει. Τα μάρμαρα του Παρθενώνα μέχρι σήμερα δεν έχει επιληθεί, γι' αυτό παραμένει στην ατζέντα της UNESCO. Είναι διακρατική διαφορά ή διαφορά μεταξύ μουσείων? Κανείς όταν τα ακούει αυτό στην αρχή νομίζω ότι είναι αδιάφορο. Τι μας ενδιαφέρει? Αν μπορούν να τα βρουν τα δύο μουσεία μεταξύ τους, θα τα βρουν. Γιατί πρέπει να είναι διακρατική διαφορά? Για τους Βρετανούς αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι η Βρετανία θέλει να είναι απλώς μια διαφορά μεταξύ μουσείων για να την υποβιβάσει. Ενώ η Ελλάδα επιμένει να λέει ότι είναι διακρατική διαφορά και γι' αυτό το λόγο την κρατάει στην ατζέντα της UNESCO για να έχει διεθνή πίεση. Ούτως ή άλλως στις διαπραγματεύσεις πάντοτε συμμετέχουν τα δύο μουσεία. Δεν είναι δυνατόν τα δύο μουσεία να είναι εκτός. Υπάρχουν νομικά κολλήματα για την επιστροφή αρχαιοτήτων από βρετανικά μουσεία στις χώρες προέλευσής τους. Οι Βρετανοί έχουν ένα σταθερό επιχείρημα όλα αυτά τα χρόνια. Λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να σας επιστρέψουμε τα μάρμαρα, διότι μας απαγορεύει ένας βρετανικός νόμος που λέγεται British Museum Act του 1963, η οποία μας απαγορεύει να διαθέσουμε αντικείμενα από τη συλλογή μας. Ας δούμε κατά πόσο αυτό ισχύει. Αν αυτό ίσχυε όπως ισχυρίζονται οι Βρετανοί, οι Βρετανοί δεν θα είχαν κάνει μέχρι σήμερα καμία επιστροφή ή τουλάχιστον το Βρετανικό Μουσείο δεν θα είχε κάνει καμία επιστροφή. Είναι αυτό αληθές? Όχι. Γιατί δεν τους απαγορεύει ο νόμος όντως? Όντως τους απαγορεύει. Υπάρχουν όμως άλλοι οδοί για να επιτευχθεί μια επιστροφή. Ας δούμε παραδείγματα. Έχουν επιστραφεί ανθρώπινα υπολείμματα από το Βρετανικό Μουσείο και όχι μόνο από το Βρετανικό Μουσείο, από πάρα πολλά μουσεία της Βρετανίας σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Πώς έγινε αυτό? Το Βρετανικό Κοινοβούλιο ψήφισε έναν άλλο νόμο που επέτρεψε την επιστροφή και λέγεται Human Tissue Act 2004. Έχουμε επιστροφή πάλι από το Βρετανικό Μουσείο αυτής της μάσκας. Λέγεται Νάμγκης Μάσκ, αναπαριστά έναν αρχηγό του υποθαλάσσιου βασιλείου και επεστράφει στον Καναδά στη μορφή ανανεούμενου δανείου. Δόθηκε το 2005 και μέχρι σήμερα δεν έχει επιστραφεί στο Βρετανικό Μουσείο. Έχουμε και επίσης επιστροφές από έργα τέχνης που απομακρύνθηκαν κατά την περίοδο των Ναζί. Σε μια πρώτη υπόθεση, το Βρετανικό Μουσείο ρώτησε την γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα της Βρετανίας. Ο Γενικός Εισαγγελέας ρώτησε τη γνώμη του Ανώτατου Δικαστηρίου και το Ανώτατο Δικαστήριο τους είπε όχι. Δεν μπορείτε να επιστρέψετε αντικείμενα από τη συλλογή σας. Θα τους δώσετε χρηματική ικανοποίηση. Όμως, αμέσως μετά, ψηφίστηκε η Holocaust Return of Cultural Objects Act το 2009 και έγιναν και τότε επιστροφές. Μάλιστα,
η Βρετανία αποδείχθηκε βασιλικότερη του βασιλέως, διότι στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, σε μια διεθνή διάσκεψη που έλαβε χώρα στο Λονδίνο, είπε η Βρετανία και κάλεσε και τα άλλα κράτη ότι θα πρέπει να προβούν σε επιστροφές έργων τέχνης που απομακρύνθηκαν κατά την περίοδο των Ναζί. Πρόσφατα σχεδόν, το 2014, 6 πιόνια σκακιού δόθηκαν ως μακροπρόθεσμο δάνειο από το Βρετανικό Μουσείο πάλι σε ένα μουσείο της Σκωτίας. Οπότε βλέπουμε ότι το Βρετανικό Μουσείο ψεύδεται όταν λέει ότι δεν μπορεί να κάνει επιστροφές γιατί δεν του επιτρέπει ο νόμος του. Έχει κάνει επιστροφές, αλλά αυτές οι επιστροφές έχουν γίνει στη βάση είτε ανανεούμενων δανείων είτε στη βάση νέων νομοθετημάτων. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη φιλολογία. Σε ποιον ανήκουν τα μάρμαρα? Οι Βρετανοί λένε τα μάρμαρα ανήκουν σε μας. Όχι απλώς ανήκουν σε μας, λένε οι Βρετανοί, αλλά είναι και εθνική πολιτιστική μας κληρονομιά. Σύμφωνα με τα Waverly κριτήρια, είναι κάποια κριτήρια που εφαρμόζει ο Βρετανικός νόμος. Εμείς ερχόμαστε και λέμε, μα όχι βέβαια, αφού τα απομακρύνατε χωρίς άδεια. Δεν είναι η πράξη σας ούτε νόμιμη, ούτε ηθική. Αν αναλωθούμε εκεί, ενδεχομένως να μην βρούμε άκρη. Διότι το ζήτημα δεν είναι να καταδικάσουμε κάποιον για το παρελθόν, αλλά να δούμε αν μπορούμε να διορθώσουμε μια αδικία του παρελθόντος, τις οποίες οι συνέπειες έχουν αντίκτυπο μέχρι και σήμερα. Θα μπορούσε βέβαια κανείς να ισχυριστεί ότι μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από τότε που απομακρύνθηκαν τα μάρμαρα από τον Παρθενώνα, όποιες πράξεις ήταν ανήθικες ή παράνομες, έχουν παραγραφεί πλέον. Και γι' αυτό δεν μπορεί ενδεχομένως κάποιος να πάει στα δικαστήρια. Αυτή είναι μια στενή ερμηνεία του νόμου. Το να έχει σύμφωνα με τον νόμο κάτι παραγραφεί δεν σημαίνει ότι δεν τελέστηκε. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος έκλεψε, αν έχει παραγραφεί η πράξη της κλοπής, δεν έχει κλέψει και δεν είναι κλέφτης. Όμως αυτό που σημαίνει και έχει πρακτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα είναι ότι δεν μπορείς δυστυχώς να τον πας στα δικαστήρια και να ζητήσεις πίσω το αντικείμενο αν η αξίωση έχει παραγραφεί. Μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Άρα το ζήτημα δεν είναι ποιος νομικά έχει την κυριότητα των μαρμάρων, αλλά που τα μάρμαρα εκτίθενται καλύτερα προς το συμφέρον της ανθρωπότητας. Και ανεξάρτητα αν μία πράξη είναι αγώγιμη, όπως λέμε εμείς οι δικηγόροι, νομικά, δηλαδή αν μπορείς να τη διεκδικήσεις στα δικαστήρια ή όχι, η απαξία της παραμένει και η απαξία της αποτελεί μοχλό πίεσης προς τους Βρετανούς, τόσο από νομική όσο και από ηθική άποψη. Κάπου το 2004 το Βρετανικό Μουσείο είπε αρκετά με το αίτημα των Ελλήνων. Τώρα που γίνεται και θα γίνει και το νέο μουσείο της Ακρόπολης και όλα αυτά, πρέπει να βρω ένα άλλο επιχείρημα, πρέπει να είμαι πιο ευρηματικό. Και ξαφνικά μαζί με άλλα 18 μουσεία, τα οποία είχαν συλλογές κυρίως κατά την περίοδο της επικιοκρατίας, ή συλλογές οι οποίες μαζεύτηκαν υπό αμφίβολες συνθήκες, επινόησαν μία θεωρία, την οποία ενδεχομένως να μην την έχετε ακούσει, αλλά είναι το βασικό βρετανικό επιχείρημα, τη θεωρία του Παγκόσμιου Μουσείου. Τι είναι το Παγκόσμιο Μουσείο? Πριν σας πω τι είναι το Παγκόσμιο Μουσείο, πολύ απλά, να σας πω ότι κατά τους Βρετανούς το νέο μουσείο Ακρόπολης δεν είναι παγκόσμιο μουσείο. Το Βρετανικό Μουσείο όμως είναι παγκόσμιο μουσείο. Άρα υπάρχει μία διαφορά μεγέθους μέσα σε εισαγωγικά, που σημαίνει ότι οι Βρετανοί, σύμφωνα με αυτή τη διαφορά μεγέθους, δικαιούνται εκείνοι να έχουν τα μάρμαρα και όχι το μουσείο της Ακρόπολης. Τι λέει λοιπόν η θεωρία του Παγκόσμιου Μουσείου? Λέει ότι τα μάρμαρα διαμελισμένα, κυρίως σε δύο σημεία, γιατί βέβαια υπάρχουν θραύσματα και σε πολλά άλλα μουσεία του κόσμου και πολιτιστικούς οργανισμούς, λένε δύο ιστορίες. Λένε μία ιστορία στην Ελλάδα και μία ιστορία στη Βρετανία.
Αυτό που θα σας διαβάσω τώρα είναι το επίσημο λεκτικό του Βρετανικού Μουσείου, όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του. Η προσέγγιση του Μουσείου της Ακρόπολης και του Βρετανικού Μουσείου είναι συμπληρωματικές. Βλέπετε, είναι ευγενείς. Βάζουν πρώτα το Μουσείο της Ακρόπολης και μετά το Βρετανικό Μουσείο, κύριε Σταμπολίδη. Το Μουσείο της Ακρόπολης παρέχει μία σε βάθος άποψη της αρχαίας ιστορίας της πόλης του. Το Βρετανικό Μουσείο προσφέρει μία αίσθηση του ευρύτερου πολιτιστικού πλαισίου και της διαρκούς αλληλεπίδρασης με τους γειτονικούς πολιτισμούς της Αιγύπτου και της Αιγής Ανατολής που συνέβαλαν στα μοναδικά επιτεύγματα της αρχαίας Ελλάδας. Σας έχω από κάτω την ιστοσελίδα. Άρα τι λέει? Λέει ότι το Μουσείο της Ακρόπολης λέει μία ιστορία, πάρα πολύ ωραία ιστορία, αλλά μιλάει μόνο για την Αθήνα. Εμείς μιλάμε για ολόκληρο τον κόσμο. Ένας εξαιρετικός Ινδός διευθυντής μουσείου απάντησε στη θεωρία του Παγκόσμιου Μουσείου σε μια σύσκεψη της UNESCO τα εξής. Η θεωρία του παγκόσμιου χαρακτήρα κάποιων μουσείων συνιστά μια ιδεολογία η οποία στηρίζεται σε συγκεκριμένη ιστορία και στοχεύει σε συγκεκριμένη πολιτική. Στην ουσία, το Παγκόσμιο Μουσείο στέργει να υποστηρίξει τη δική του πολιτιστική κληρονομιά και όχι αυτή της ανθρωπότητας. Γιατί πρέπει τα μάρμαρα να επιστρέψουν στην Αθήνα? Αυτό καταλαβαίνει ο μέσος άνθρωπος. Γιατί? Πρώτα απ' όλα, η Αθήνα είναι ο τόπος προέλευσης των μαρμάρων. Και λέω μάρμαρα για να δείξω ότι είναι συστατικά μέλη του αρχιτεκτονικού όλου και όχι ανεξάρτητα γλυπτά που μπορούν να ταξιδεύουν και να εκτίθενται όπου να είναι. Εκεί λοιπόν συλλήφθηκε η ιδέα του Παρθενώνα, εκεί χτίστηκε και βρίσκεται σήμερα ο ναός του Παρθενώνα. Είναι με άλλα λόγια ο τόπος τους, ο τόπος καταγωγής τους. Αποκόπηκαν με βίαιο τρόπο. Απομακρύνθηκαν με ανήθικα μέσα. Πριονίστηκαν από το ναό. Είναι τραγικός ο τρόπος με τον οποίο απομακρύνθηκαν. Σήμερα βρίσκονται τεμαχισμένα κυρίως μεταξύ δύο μουσείων. Υπάρχει δυνατότητα επανένωσης εντός του φυσικού και ιστορικού τους περιβάλλοντος, αυτό που αγγλιστή λέγεται context, ελληνιστή, συμφραζόμενα, και αυτό γίνεται όχι για το καλό των Ελλήνων, αυτό γίνεται για το καλό της ανθρωπότητας που συμπεριλαμβάνει και το καλό των Ελλήνων. Τελευταίες δετάσεις του δικαίου της πολιτιστικής κληρονομιάς υπαγορεύουν την επιστροφή αρχαιοτήτων στις χώρες προέλευσής τους, ιδιαίτερα αν αυτές έχουν απομακρυνθεί υπό αμφίβολες συνθήκες, ακόμα και αν δεν έχουν απομακρυνθεί υπό αμφίβολες συνθήκες, αν κάτι είναι κατακερματισμένο, υπέρ και στο όνομα της επιστήμης, προκειμένου να εκτίθεται ενωμένο και να μπορεί ο επισκέπτης να λαμβάνει την πλήρη πληροφόρηση. Πού εκτίθεται τα μάρμαρα καλύτερα? Στο Λονδίνο ή στην Αθήνα? Η ουσία του ερωτήματος δεν είναι πού εκτίθεται τα μάρμαρα καλύτερα. Όλοι εδώ μέσα σίγουρα θα συμφωνούσαμε ότι εκτίθεται καλύτερα στην Αθήνα. Αλλά πού εκτίθεται καλύτερα στο φυσικό τους και ιστορικό τους περιβάλλον ή διασπασμένα στην αίθουσα του Βρετανικού Μουσείου? Άρα υπάρχει εδώ ένας τεράστιος μοχλός πίεσης που λέγεται δημόσιο συναίσθημα. Σε μια πολύ πρόσφατη δημοσκόπηση που έγινε στο Λονδίνο στις 25 Νοεμβρίου του 2021, το 59% των Βρετανών υποστηρίζει ότι τα μάρμαρα πρέπει να επιστρέψουν στην Αθήνα, ενώ το 22% δεν γνωρίζει καν τι είναι τα μάρμαρα και γι' αυτό δεν ξέρει και τι πρέπει να γίνει. Ποιο είναι το μεγαλύτερο επιχείρημα? Είναι νομικό, είναι ηθικό, είναι ιστορικό, είναι επιστημονικό? Το μεγαλύτερο, κατά τη γνώμη μου, επιχείρημα και εκεί που θα πρέπει να πατήσουμε είναι το επιχείρημα της κοινής λογικής. Κάτι διαμελισμένο δεν αποδίδει ούτε το κάλος, ούτε την πληροφορία που θα απέδιδε ενωμένο. Αυτό λέει η κοινή λογική. Ποια είναι η ελληνική πολιτική για τα μάρμαρα του Παρθενώνα? Η ελληνική πολιτική για τα μάρμαρα του Παρθενώνα ήταν διαχρονικά η ίδια.
Ζητάμε μόνο την επιστροφή των μαρμάρων, όχι της Καριάτιδας και όχι άλλων αρχαιοτήτων που ανάγονται σε ημερομηνίες πριν την ισχύ των διεθνών συμβάσεων και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι τα μάρμαρα του Παρθενώνα είναι ιδιαίτερη περίπτωση λόγω της σημασίας του μνημείου για την ανθρωπότητα. Συνοπτικά σας δίνω τις τελευταίες εξελίξεις. Το ταξίδι του Πρωθυπουργού στη Βρετανία και η συνάντησή του με τον Μπόρις Τζόνσον. Πίεση σε υψηλό πολιτικό επίπεδο. Το πρόσφατο άρθρο των Times, 11 Ιανουαρίου του 2022. Και γιατί αναφέρομαι στο άρθρο των Times, και η Guardian έγραψαν και η Daily Telegraph έγραψαν, αλλά αυτές ήταν εφημερίδες που παραδοσιακά μας υποστήριζαν. Οι Times δεν είχαν υποστηρίξει ποτέ. Είναι το πρώτο άρθρο εδώ και 50 χρόνια και μάλιστα ως leading article, κύριο άρθρο στους Times, που λέει επιτέλους ότι τα μάρμαρα πρέπει να επιστρέψουν και είναι η εφημερίδα που στην ουσία επηρεάζει την κυβερνητική πολιτική. Ταυτόχρονα το δεξί ποδαράκι της θεάς Άρτεμις, ένα χράσμα τέλος πάντων από το αρχαιολογικό μουσείο Αντωνίνο Σαλινάς του Παλέρμου, επέστρεψε στην Ελλάδα και χάρη και στον κύριο Σταμπολίδη για 8 έτη αρχικά μέχρι να γίνουν τα διαδικαστικά για τη μόνιμη παραμονή του, κάτι που είναι εξίσου σημαντικό. Ένα άλλο, το πιο πρόσφατο που συνέβη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι η απόρριψη του αιτήματος των πανεπιστημίων Oxford και Harvard για τη δημιουργία τρισδιάστατων αντιγράφων. Ζήτησε λοιπόν μία ομάδα επιστημόνων άδεια από το Βρετανικό Μουσείο για να τους επιτρέψει να σκανάρουν τα αντικείμενα, να φτιάξουν τρισδιάστατα αντικείμενα, ώστε αν επιστρέψουν στην Ελλάδα να μπορούν να κρατήσουν τα αντίγραφα για τους, για τους επισκέπτες του. Τι απάντησε το Βρετανικό Μουσείο? Κάτι το οποίο δεν ήταν έκπληξη. Απάντησε ότι δεν μπορούμε να εγκρίνουμε το αίτημά σας, ωστόσο δεν μπορούμε να σας αποκαλύψουμε τους λόγους απόρριψής του. Φανταστείτε λοιπόν ένας πολιτιστικός οργανισμός, διεθνούς βεληνικούς, όπως διατείνεται, μας λέει ότι λυπόμαστε, αλλά δεν σας πούμε, δεν θα σας πούμε γιατί αρνούμεθα. Μια άλλη σημαντική εξέλιξη είναι ότι εκτός από την έκδοση σύστασης εκδόθηκε για πρώτη φορά και η απόφαση, και η απόφαση καλεί επιτακτικά τη Βρετανία να αναθεωρήσει τη στάση της και να συνομιλήσει με την Ελλάδα, αναγνωρίζοντας ότι το θέμα, και πάμε στο πρώτο ζήτημα που συζητήσαμε, έχει διακυβερνητικό χαρακτήρα σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει η βρετανική πλευρά. Και η Ελλάδα βέβαια διεκδικεί δίκαια και νόμιμα την επιστροφή των μαρμάρων. Καμιά φορά αναρωτιέμαι, τι θα βοηθούσε ώστε να κατανοήσει ένας Βρετανός τι σημαίνει διαμελισμός των μαρμάρων του Παρθενώνα. Οπότε, κλείνω με αυτή τη διαφάνεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.